το πλοίο της Εκκλησίας δεν πρόκειται ποτέ να βουλιάξει, διότι δεν στέγεται πάνω σε ανθρώπινες ενέργειες, ούτε άνθρωπος το ίδρυσε, ούτε άνθρωπος το οδηγεί, ούτε άνθρωπος το στηρίζει. Αλλά το αίμα του Χριστού είναι αυτό που συντηρεί την Εκκλησία και ο Χριστός την οδηγεί μέσα από τους αιώνες μέχρι που να καταντήσει εις το πλήρωμα των αιώνων, φέροντας μαζί της το πλήθος των πιστών, τους οποίους ο Θεός εμπιστεύθηκε σε αυτήν. Λοιπόν, προχωρούμε ακριβώς πιο κάτω, στο στίχο 38. «Και τα νυν λέγω ημίν, απόστητε από τον ανθρώπων τούτων και άστατε αυτούς, ότι εάν ή εξ ανθρώπων η βουλιά αυτή ή το έργο τούτο καταληθήσετε, είδε εκ Θεού εστίν, ου δύναστε καταλύσει αυτόν, μήποτε και θεομάχε βρεθείτε». Ακριβώς σου λέει αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ότι «τώρα σας λέγω, μην πλησιάζετε τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους, διότι αν αυτοί εειδέτων και όσα κάνουν είναι έργο ανθρώπινο, θα ανατραπεί. Εάν όμως είναι από τον Θεό, δεν μπορείτε να το ανατρέψετε και μάλιστα μπορεί να βρεθείτε και θεομάχοι». Ακριβώς τους δίνει μια πολύ λογική και σωστή, ας πούμε, λύση. Του λέει μην ανησυχείτε, διότι αν αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν κάτι το ανθρώπινο, θα καταστραφεί μόνο του, όπως καταστράφηκαν τόσα άλλα. Εάν δεν είναι ανθρώπινο, τότε και είναι θεϊκό, τότε ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να το καταστρέψετε και θα βρεθείτε και θεομάχοι. Βέβαια, προς στιγμή επίστησαν και δεν εσκόντωσαν τους Αποστόλους, μέσα στο σχέδιο βέβαια και αυτό της προνοίας του Θεού, για να μπορέσουν οι Άγιοι Απόστολοι να πάνε στα πέρατα της Οικουμένης να διδάξουν το Ευαγγέλιο. Όμως ταυτόχρονα είναι και μία απόδειξη, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι το έργο της Εκκλησίας είναι θεϊκό, διότι από τότε μέχρι σήμερα, παρόλες τις δοκιμασίες που πέρασε, δεν εσταμάτησε. Δεν εσταμάτησε, ούτε πρόκειται βέβαια να σταματήσει. «Επίστησαν δε αυτό και προσκαλεσάμεν τους Αποστόλους δίραντες, παρήγγυλα μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού, και απέλυσαν αυτούς». Αυτοί δε επίστηκαν, στο λόγιο του Γαμαλίλ, και αφού τους προσκάλεσαν τους Αποστόλους ξανά μέσα, τους έδιραν. Ήταν μια ποινή η οποία ήταν μαστίγωσης και ήταν όχι ένα απλό, ας πούμε, ξυλοδαρμός, αλλά μαστίγια τα οποία είχαν στις άκρες μυτερά μολύβια, μέταλλα δηλαδή από μολύβι, τα οποία καρφώνονταν στις πλάτες και τα τραβούσαν μετά κάτω και ξέσχιζαν τις πλάτες των ανθρώπων. Αυτόν την ποινή έλαβαν οι Απόστολοι. Δηλαδή ήταν μια πολύ οδυνηρή πληγή. Και αφού τους έδιραν με αυτόν τον τρόπο, τους έδωσαν εντολή να μην ομιλούν για το όνομα του Ιησού και τους άφησαν ελεύθερους. Και οι Απόστολοι ημένουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του Συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ετοιμαστήνε. Πάσαντε ημέραν εν το ιερό και κατοίκον, ου και πάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι, παρόλο που εβασανίστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν είχαν καμία θλίψη, αλλά επορεύοντο χαίροντες, είχαν τόση χαρά μέσα τους, διότι αξιώθηκαν να ατιμαστούν για το όνομα του Χριστού. Βλέπετε τι σημαίνει να αλλαγεί το φρόνημα του ανθρώπου, ότι πώς μπορείτε να πει κανείς, δηλαδή όταν κανείς τρώει ξύλο είναι χαρούμενος? Δεν μπορεί να είναι χαρούμενος, έτσι είναι δηλαδή η λογική. Όταν όμως κανείς τρώει ξύλο για την αγάπη του Θεού, τότε είναι πάρα πολύ χαρούμενος, και όταν ετοιμάζεται για τον Χριστό, τότε πορεύεται χαίροντας. Η χαρά δεν είναι κάτι που είναι εξωτερικό γεγονός ή εξαρτάται πάντοτε από τα εξωτερικά, από τις εξωτερικές καταστάσεις, αλλά η χαρά είναι κατεξοχήν, όπως και όλα τα άλλα φαινόμενα, εσωτερικό γεγονός. Δηλαδή η χαρά που δίνει ο κόσμος είναι η χαρά που, εάν έχουμε συνθήκες χαρούμενες, γεγονότα χαρούμενα, πράγματα που δημιουργούν χαρά, τότε είμαστε και εμείς χαρούμενοι και βέβαια χαιρόμαστε για λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγο χρόνο. Όμως η χαρά του Θεού, η χαρά του Αγίου Πνεύματος, είναι η χαρά την οποία δίδει ο Θεός, η χάρη του Θεού,
μέσα στην καρδία μας. Και είναι μια κατάσταση αναφέρετος, δεν φεύγει από τον άνθρωπο. Και είναι μια χαρά τελείως διαφορετική από αυτήν τη χαρά που ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι δε τόσο δυνατή, ώστε έστω και αν όλα τα εξωτερικά γεγονότα είναι αντίθετα και είναι θλιβερά και είναι σκοτεινά και είναι απέσια, εντούτοις μέσα στην καρδία υπάρχει μια απόλυτη χαρά. Χαρά βέβαια όχι να τραγουδάμε και να χορεύουμε, αλλά η χαρά αυτή, η πνευματική αίσθηση ότι ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο και εμείς όσο αγαπούμε τον Θεό και όσο θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον Θεό, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε πλήρεις και ειρηνικοί και χαρούμενοι και συμφιλειωμένοι με όλο το σύμπαν γύρω μας. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι εάν μάθουμε εμείς οι χριστιανοί αυτόν τον τρόπο της πνευματικής χαράς, τότε θα έχουμε αυτόν το φρόνημα που είχαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι όχι μόνον δεν απέφευγαν τις θλίψεις και τους διωγμούς και τις στενοχωρίες, αλλά όσο τους ήταν δυνατόν τις επεδίωκαν και εστερούσαν τον εαυτόν τους από πάσαν κοσμική χαρά για να έχουν την πνευματική χαρά. Πολλές φορές διαβάζομαι στους βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι Πατέρες έκαναν φοβερές σκληραγωγίες, ασκήσεις, εστερούσαν τον εαυτόν τους από τον ύπνο, από το φαγητό, από ανάπαυση, δηλαδή μυθικά πράγματα πολλές φορές. Και μην νομίσετε ότι αυτά είναι δηλαδή πράγματα που τα διαβάζουμε που έγιναν πριν πολλούς αιώνες. Αυτά υπάρχουν και επαναλαμβάνονται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος αγάπησε εξ όλης του είναι του τον Χριστόν. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κατάλαβε ότι η μόνη χαρά είναι να βρίσκεται συνέχεια μαζί με τον Θεό. Οπότε μέσα σε αυτόν τον πέλαγο της χαράς δεν μπορεί να ανεχθεί καμίαν άλλη παρηγοριά, διότι κάθε άλλη παρηγοριά μειώνει τη χαρά του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν γευθούμε κι εμείς αυτήν τη χαρά που κρύβεται μέσα στο γεγονός της νεκρώσεως μας, της θυσίας μας σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα για την απόκτηση της χάρης του Αγίου Πνεύματος, θα είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι εις την προσευχή μας, θα είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι εις την νηστεία, εις την αγρυπνία, εις την ορθοστασία, εις την εκκλησία, και θα αποφεύγουμε δηλαδή τις ανέσεις και την πλαδαρότητα και την μαρθακότητα τα οποία δεν είναι γνωρίσματα του χριστιανού. Και έτσι παρεμπιπτόντως, αφού είπαμε εκκλησία, πρέπει να ξέρετε ότι η εκκλησία μας, η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι εκκλησία κατεξοχήν ασκητική. Βλέπετε ότι οι ακολουθίες της είναι μεγάλες, οι νηστείες είναι μεγάλες, ο αγώνας ο πνευματικός είναι πολλές φορές σκληρός και καμιά φορά φαίνεται η εκκλησία τρόπον να είναι κατά κάποιον τρόπο έτσι ασυμβίβαστος με το υπόλοιπο πνεύμα της άνεσης που υπάρχει σήμερα. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι ένα κοσμικό καθεστώς αρχίζουν να επινοούν κοσμικά πράγματα προκειμένου να ελκύσουν τάχα τον κόσμο στην Εκκλησία. Όσες φορές η Εκκλησία έκαμε το τραγικό λάθος να εφεύρει πράγματα που θα ελκύαν δήθεν τους νέους στην Εκκλησία, το μόνο που κατάφερε ήταν να χάσει και αυτούς που είχε, και διότι αρνήθηκε τον εαυτόν της. Η Εκκλησία τότε αποδίδει όταν διαφυλάξει ακεραία την παρακαταθήκη την οποία έλαβε από τον Χριστό, και αυτή η παρακαταθήκη είναι η γνώση της ασκητικής ζωής, η επίγνωση ότι θα περάσουμε δια της στενής και τεθλιμμένης οδού για να καταντήσουμε στην Βασιλεία του Θεού. Εάν τη στενή και τεθλιμμένη οδόν του Ευαγγελίου την κάνουμε πλατεία και βρύχωρο, τότε αυτή η οδός δεν πρόκειται να οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού. Θα ομοιάσει εκκλησία με έναν γιατρόν απατεώνα, ο οποίος, ενώ ξέρω εγώ, πρέπει να πάμε και να μας κάνει μια εγχείρηση να βγάλει το σάπιο μέλος, δίδει παυσίπονα
και βαυσίπονα για να μην πονάμε. Δεν πονάμε μεν, αλλά η καταστροφή γίνεται και ο θάνατος έρχεται ακαριέως. Ενώ η Εκκλησία είναι το σωστό πνευματικό ιατρείο που δεν φίδεται να εγχειρήσει, να κόψει, να πονέσει το ασθενές μέλος της που είμαστε όλοι εμείς, προκειμένου να το θεραπεύσει. Εάν αρνηθεί η Εκκλησία αυτήν την παρακαταθήκη της, αυτήν την γνησιότητα της που έχει της ασκητικής ζωής, τότε δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Θα γίνει ένας οργανισμός, εγκόσμιος, ένας σύλλογος ανθρώπων και οπωσδήποτε θα καταρρεύσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είδαμε στη Δύση, όπου εκεί οι λεγόμενες εκκλησίες εισήγαγαν και στη λατρεία τους και στα ήθη τους και στα δόγματά τους νεωτερισμούς και καινοτομίες και τελικά δεν άφησαν τίποτα όρθιον, έχασαν τα πάντα και οδήγησαν τον κόσμο αντί στην πίστη στην αθεία. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν τη φιλοπονία, μέσα σε αυτήν τη γνώση ότι δια του Σταυρού και δια του Θανάτου έρχεται η αίσθηση της χαράς του Θεού, επορεύοντο οι Άγιοι Απόστολοι, δεχόμενοι τους ραβδισμούς, τις μαστιγώσεις με τα μεγής της χαράς. Και ακριβώς επειδή είχαν την επίγνωση και την αίσθηση του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους τις διαταγές των αρχιερέων, αλλά όμως ούκε πάυσαν το λέει, ούκε πάβον το διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών. Αυτό ήταν για αυτούς η μεγίστη χαρά, το ότι συνεχώς, αδιαλείπτος, καθημερινά, παντού, μέρα και νύχτα, ευαγγελίζοντος των λαών ότι αυτός ο Ιησούς ο οποίος σταυρώθηκε είναι ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος έσωσε τον κόσμο. Αυτό είναι έτσι και η πορεία, πρέπει να είναι δηλαδή η πορεία της δικής μας ζωής. Η θυσία μας για την αγάπη του Θεού, η ανδρεία μας για την τήρηση της εντολής του Θεού και το έργο της ομολογίας εις την πίστη εις τον Χριστόν. Και η ομολογία αυτή μας κάνει ώστε αυτήν την πίστη να μην την κρύβουμε υπό των μόδιων, αλλά παντού και πάντοτε με την διάκριση που χαρίζει το Πνεύμα το Άγιον, να ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Έτσι όταν βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τη σωτηρία, ψάχνουν να βγουν από το σκοτάδι που τους καλύπτει και απεγνωσμένα αναζητούν κάτι, τότε είναι έγκλημα για μας να αποκρύψουμε τον Χριστό. Όπως είναι ανάξιον του χριστιανού να φοβάται να ομολογήσει τον Χριστό ή να ντρέπεται ή να διστάζει να ομολογήσει τον Χριστό μπροστά σε οιασδήποτε συνθήκες και οιαδήποτε παραγγέλματα κι αν είναι. Αυτό να ξέρετε ότι λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν υπάρχει ψυχρότερο πράγμα, πιο απέσιο πράγμα, πιο βδελιχτό πράγμα από τον χριστιανό ο οποίος δεν ομολογεί τον Χριστό, από τον χριστιανό ο οποίος κρύβει την αλήθεια του Χριστού για πολλούς και διάφορους λόγους και πολύ περισσότερο για το φόβο των ανθρώπων. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να θέλετε να ρωτήσετε κάτι για να προχωρήσουμε μετά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Ναι, Κωνσταντίνε. Μισό λεπτό να έρθει κοντά σου ο Άγγελος. Όταν ομολογούμε τον Χριστό και μετά κάνουμε κάτι που να σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους, τότε τι γίνεται? Ναι, είναι καλή ερώτηση, γιατί πολλοί άνθρωποι το ισχυρίζονται αυτό, ότι δεν μπορώ να μιλώ για τον Χριστό για να μην νομίζουν ότι εγώ είμαι κάτι και μετά θα βλέπουν τη ζωή μου και θα λένε ότι πώς αυτός θα κάνει αυτά τα πράγματα. Βέβαια, εάν πιάναμε αυτόν τον τρόπο της σκέψεως, τότε ο πρώτος που δεν έπρεπε να είναι εδώ έπρεπε να είμαι εγώ. Διότι και για μένα ισχύει το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Είναι λάθος σκέψη να νομίζουμε ότι όταν ομιλούμε για τον Θεό προβάλλουμε τον εαυτό μας. Άλλο πράγμα είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου και άλλο πράγμα είναι η προσωπική μας ζωή. Εμείς με είμαστε αμαρτωλοί, παναμαρτωλοί από πάνω μέχρι κάτω, ανάξιοι
να φέρουμε το όνομα του Χριστού πάνω μας. Η ζωή μας είναι μια ζωή ταλέπορη. Όπως άλλο πράγμα η δική μου ταλαιπωρία και άλλο πράγμα το φως του Ευαγγελίου του Θεού. Όταν μιλάμε λοιπόν στους ανθρώπους, τότε μπορούμε να τους πούμε ότι κοίταξε, αυτό λέει ο Χριστός, αυτό λέει η πείρα της Εκκλησίας, αυτό λένε οι Άγιοι, οι οποίοι απέδειξαν στη ζωή τους την αλήθεια των λόγων του Θεού. Εγώ δεν είμαι τίποτε άλλο παρά ένας άνθρωπος που αγωνίζομαι και έχω τα λαττώματά μου, τα προβλήματά μου, τις δυσκολίες μου. Αλλά δεν διδάσκω τη δική μου ζωή, δεν φέρνω ως παράδειγμα τον εαυτό μου. Εάν ομιλούσαμε για τον εαυτό μας, τότε οπωσδήποτε θα είμαστε αναγκασμένοι να προσέχουμε μήπως και τρόπον την να καταλάβουν ότι δεν είμαστε και πολύ συνεπείς και απιστήσουν. Βλέπουμε από το ίδιο το κείμενο των Αποστόλων, εδώ των πράξεων των Αποστόλων και από τα Ευαγγέλια, ότι οι Απόστολοι δεν εντράπηκαν να γράψουν, ας πούμε, τις ατέλειές τους μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Βλέπω ότι συνέχεια, αμέσως πιο κάτω στο επόμενο κεφάλαιο, θα δούμε σκάνδαλα. Και προηγουμένως είδαμε σκάνδαλα. Έγραφαν τα σκάνδαλα τους. Ήδη, ενώ γράφαν αυτά για να πιστέψουν οι χριστιανοί, δεν έκρυβαν να πούν, ας πούμε, ότι τώρα τι να γράψουν αυτά τα πράγματα. Σκανδαλίζουν τους ανθρώπους, εμείς τσακωνόμαστε. Και έκλεβαν. Ο Ανανίας έκλεψε. Και άλλος, οι Απόστολοι είχαν διαφωνίες. Και άλλοι, ξέρω εγώ, εγκατέλειψαν τον Χριστό. Άλλος τον πρόδωσε, άλλος τον αρνήθηκε. Και είχαν αιμομιξίες στην Κόρυθο και είχαν προδοσίες και είχαν αιρέσεις. Έπρεπε να τα κρύψουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ήξεραν αυτό ότι δεν σημαίνει τίποτα η δική μας αδυναμία μπροστά στο Λόγο του Θεού. Εμείς ομιλούμε τον Λόγο του Θεού. Δηλαδή ένας άρρωστος γιατρός δεν μπορεί να γιατρεύει τους άλλους ανθρώπους. Ένας γιατρός είναι και αυτός άνθρωπος. Οπωσδήποτε αφού είναι άνθρωπος είναι και αυτός αρρώστιες. Δεν σημαίνει ότι επειδή πονάει, ξέρω εγώ, και αυτός την καρδία του, πρέπει να, αν είναι καρδιολόγος, να πάψει να εξετάζει τους καρδιακούς. Θα πάει και αυτός σε έναν άλλο γιατρό να τα θεραπεύσει. Η καρδιολογία είναι επιστήμη. Ο γιατρός είναι άνθρωπος. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός μόνον είναι ο αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να παραδώσει την τελειότητα της αληθείας εις τον κόσμο. Εμείς όλοι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κατά το μέτρο των δυνάμεών μας το Λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτό. Βέβαια δεν σημαίνει με αυτό ότι θα σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους ανενόχλητα, αλλά θα τους δώσουμε να καταλάβουμε ότι δεν προβάλλουμε τον εαυτό μας, ούτε τις ανύπαρκτες αρετές μας, αλλά προβάλλουμε τον Χριστό. Ναι. Είχατε πει ότι για να υποστηρίξετε την θέση σας για τη θεϊκή πρόλευση της Εκκλησίας, αναφερθήκατε στους 19 αιώνες που υφίσταται και ζει η Εκκλησία. Αν ήταν κάποιος μαμεθανός εδώ, μπορεί να μας έλεγε ο μαμεθανισμός ισχύει για 15 αιώνες. Οι Ινδουιστές μπορεί να μας έλεγαν για ότι υπήρχαν οι θεωρίες τους σε εποχή πρώτου Χριστού. Πώς το σχολιάζετε αυτό το ναι. πράγμα. Ευχαριστώ. Ναι, είναι καλή η παρατήρηση. Βέβαια, δεν είναι αυτό μόνο το γεγονός ότι η Εκκλησία ζει 19 αιώνες ή 20 αιώνες, διότι οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλες θεωρίες οι οποίες έχουν μακροχρόνια ζωή. Όταν είπε ο Χριστός ότι «και πήλε άδου ου κατεσχίσουσιν της Εκκλησίας», δεν εννοούσε μόνο την χρονική, ας πούμε, το χρόνο ο οποίος ως φθορά αντιστρατεύεται την Εκκλησία, αλλά εννοούσε όλες τις δυνάμεις του σκότους, όλες τις δυνάμεις οι οποίες θα πολεμούσαν το έργο της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα βέβαια, εκτός από το ότι πορεύεται η Εκκλησία μέσα από αυτές τις δυσκολίες, έχουμε και άλλα γεγονότα που μαρτυρούν την Θεία καταγωγή της Εκκλησίας, και αυτά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, ο Χριστός όταν έστειλε τους μαθητές τους, τους είπε ότι θα πάτε, θα κηρύξετε, εγώ θα είμαι μαζί σας
όλες τις ημέρες μέχρι τη συντελεία του αιώνος και στο όνομά μου θα γίνονται θαύματα. Θα αναστείνονται οι νεκροί, θα ομιλούν οι άλαλοι, θα ακούν οι κοφοί, θα βλέπουν οι τυφλοί και πλέον τούτου θα δίδεται η θέωση στον κάθε άνθρωπο. Εάν η Εκκλησία δεν είχε τις μαρτυρίες των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος εις τα μέλη της, οπωσδήποτε το ότι ζει τόσους αιώνες δεν έχει καμιά σχέση. Εγώ είπα για τους 19 αιώνες αναφερόμενος εις το γεγονότα των χιλιαστών, θέλοντας να πω ότι οι χιλιαστές εμφανίστηκαν εδώ και 1,5 αιώνα, ενώ η Εκκλησία έρχεται την καταγωγή της από τους Αποστόλους. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η έντονος παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η έντονος παρουσία της χάριτος των υπερφυσικών γεγονότων μέσα στη ζωή των ανθρώπων και των Αγίων. Η νίκη του Χριστού κατά του θανάτου, η Ανάσταση του Θεού και θαύματα τα οποία έγιναν όχι όταν ήταν ζώντες μόνον οι Απόστολοι ή ο Χριστός, αλλά και μετά θάνατον δια του ονόματός τους. Αυτά είναι τα πλέον σημαντικά γεγονότα. Ακριβώς τα σημεία και τα τέρατα, όπως λέει εδώ προηγουμένως η πράξης, μαρτυρούσαν ότι ο Θεός ήταν μαζί τους. Εάν δούμε σημεία, τότε θα τα ερευνήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει όμως. Ναι. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη χλιαρότητα εμείς οι λαϊκοί, γιατί είμαστε πολύ κοντά σε πολλούς πειρασμούς καθημερινά? Και μια άλλη ερώτηση που κάποιος συνάνθρωπος μου έκαμε σήμερα, μιλώντας συνέχεια για τη Θεία Χάρη και το Άγιο Πνεύμα, με ρώτησε τι είναι Θεία Χάρη και ποια η σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Κάθε πάθος πολεμείται με το αντίθετό του. Δηλαδή το πάθος της λεμαργίας πολεμείται με την νηστεία. Το πάθος της φιλιδονίας πολεμείται με τη φιλοπονία. Το πάθος της χλιαρότητας πολεμείται με την ακρίβεια. Δηλαδή ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το πλέον σοβαρό έργο το οποίο επιτελεί στον κόσμο αυτόν είναι οι σχέσεις του με τον Θεό. Οπότε δεν μπορεί να παίζει με αυτή τη σχέση, αλλά πρέπει να έχει μια ακρίβεια απέναντι στη σχέση με τον Θεό. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι αμέσως με την απόφαση αυτή ο άνθρωπος αποκτά μια τελειότητα και ακρίβεια στη ζωή του. Ούτε να μας μπαίνει η απελπιστική ιδέα ότι αφού πιστεύω στον Θεό και δεν μπορώ να τηρήσω τις εντολές, άρα είμαι υποκριτής και άρα δεν πρέπει να πιστεύω, να σταματήσω να πιστεύω, διότι κοροϊδεύω τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι έρχονται απελπισμένοι και λένε «Πάτερ, εγώ κοροϊδεύω τον Θεό», διότι αυτά που πιστεύω δεν τα πράττω. Δεν είναι σωστός τρόπος. Να ξέρουμε ότι είμαστε, πώς να πούμε, για να έχουμε καρπούς πνευματικούς, πνευματική υγεία, πρέπει να τηρήσουμε ακριβώς τις εντολές του Θεού. Η ακρίβεια της τηρήσεως των εντολών γεννάει όλες τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα χαρίσματα του Θεού και την υπόλοιπη πνευματική κατάσταση. Όμως, ως άνθρωποι έχουμε αδυναμίες και ασφαλώς πολλές φορές δεν μπορούμε, τουλάχιστον όταν βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής, να έχουμε αυτή την ακρίβεια. Έχουμε όμως μία άλλη οδό, η οποία είναι πιο ασφαλής οδός, την οποία μας έδωσε η φιλανθρωπία του Θεού. Είναι η οδός της μετανοίας, η οδός της ταπεινώσεως. Και ό,τι δεν μπορούμε να καλύψουμε με την ακρίβεια των πράξεών μας, το καλύπτουμε με την ακρίβεια της μετανοίας μας. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να πολεμήσουμε ένα πάθος. Δεν μπορούμε να κόψουμε έναν ελάττωμα, μια αμαρτία. Δεν μπορούμε, είμαστε εχμάλωτοι. Επεκράτησε πάνω μας τόσο έντονα αυτή η παλιά συνήθεια που δεν μπορούμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε προς το παρόν. Όμως μπορούμε να μετανοήσουμε. Μπορούμε να ταπεινωθούμε. Μπορούμε να παρακαλέσουμε τον Θεό να έρθει να ενισχύσει την ψυχή μας.
Η μετάνοια δεν εμποδίζεται από τίποτα. Και οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι ο άνθρωπος που μετανοεί, ζει δηλαδή το βάθος της μετανοίας, έστω και αν εξωτερικά έχει πλήθος κακών πράξεων, όμως οπωσδήποτε είναι εντός της σωτηρίας. Και τελικά η μετάνοια μετράει και όχι οι πράξεις. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ξέρουμε ότι εάν μετανοούμε, τότε ευρισκόμαστε μέσα στον δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Εάν μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε. Εάν δεν μετανοούμε και δεν ταπεινωνόμεθα, έστω και αν οι πράξεις μας είναι ηθικές και ευσεβείς και σύμφωνες εξωτερικά με το γράμμα του Ευαγγελίου, τότε δεν έχουμε θέση στην Βασιλεία του Θεού. Διότι έλεγε και ένας Ρώσος Άγιος του Άγιον Όρος, λέει, είδα την κόλαση και ήταν γεμάτη από Αγίους υπερηφάνους. Δηλαδή από ανθρώπους που ήταν Άγιοι, εντός εισαγωγικών βέβαια, δηλαδή άμεμπτοι στην κοινωνία, στον κόσμο και τα λοιπά όλα αυτά, αλλά ήταν υπερήφανοι και ο Θεός δεν τους εδέχθηκε. Ενώ είδα αμαρτωλούς ταπεινούς και μετανοούντας, οι οποίοι γέμισαν τον Παράδεισο. Και τελικά η μετάνοια και η ταπείνωση μετρά και όχι οι εξωτερικές πράξεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα περιθώριο απογνώσεως και απελπισίας στον άνθρωπο. Καλά, δεν μπορείς παιδί μου να κόψεις την αμαρτία. Μπορείς να μετανοείς για την αμαρτία όμως. Μπορείς να μετανοείς. Αυτό κράτα και είσαι ήδη μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Θα γίνει και το υπόλοιπο όταν θα έρθει η ώρα του. Το άλλο, ήταν για τη Θεία Χάρη. Τι σημαίνει η Θεία Χάρης? Η Θεία Χάρης είναι η ενέργεια, η άκτιστος ενέργεια του Θεού που εχέεται στον άνθρωπο. Είναι σαν να πούμε το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μπαίνει μέσα σε μια συσκευή και την κάνει να λειτουργεί. Δηλαδή είναι η χάρις που, η δύναμη, η ενέργεια του Θεού που βγαίνει από, από τον Θεό. Αυτό σημαίνει Θεία Χάρης. Τώρα, το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βλέπετε, ο Χριστός μας επαρέδωσε να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπουμε συνέχεια αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη ότι τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπον, δεν είναι δύναμης ούτε ενέργεια όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Διότι εάν είναι ενέργεια και είναι δύναμη, τότε δεν είναι πρόσωπον. Άρα δεν μπορούμε να βαπτιζόμαστε σε απρόσωπες και καταστάσεις. Είναι πρόσωπον, όπως πρόσωπον είναι ο Πατέρας, όπως πρόσωπον είναι και ο Χριστός. Είναι πρόσωπον. Τώρα, η Θεία Χάρις είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η ενέργεια ολοκλήρου της θεότητας. Εάν δούμε έτσι την παρουσία τρόποντινά της Αγίας Τριάδος εις τη σωτηρία του κόσμου, βλέπουμε ότι ο Πατήρ, όπως λέει η Αγραφή, έστειλε τον Υιό στον κόσμο και φεύγοντας ο Υιός άφησε το Πνεύμα του Άγιον. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στην περίοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι εγώ πρέπει να φύγω από τον κόσμο, γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν πρόκειται να έρθει ο Παράκλητος. Και δεν είπε εκείνον, αλλά εκείνος ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, θα οδηγήσει την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια και την οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και έκτοτε η Εκκλησία κατέχει όλη την αλήθεια. Δηλαδή η Θεία Χάρις, με λίγα λόγια, είναι η ενέργεια του Θεού στην οποία επικοινωνεί ο άνθρωπος, και το Πνεύμα του Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ναι. Θα επανέλθω, Πάτερ, στο θέμα εκείνων συμφωνίας λόγων και έργων, αυτού που κηρύττει των λόγων του Θεού. Είπατε πριν το παράδειγμα εκείνο με τον καρδιολόγο, που δεν έχει καμιά σημασία αν είναι άρρωστος, μπορεί να θεραπεύσει. Στην πνευματική ζωή όμως η κατάσταση αυτού που κηρύττει ή που καθοδηγεί δεν έχει καμιά σημασία, ας πούμε, στο αποτέλεσμα που θα φέρει η καθοδήγηση του πάνω στους καθοδηγουμένους? Ναι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε το να ομιλεί κάποιος
και πολύ περισσότερο να καθοδηγεί ψυχές ανθρώπων, προϋποθέτει την πνευματική του υγεία, την πνευματική του, ας πούμε, το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ακίνδυνο το να διδάσκεις. Γι' αυτό και δεν δίδεται εύκολα αυτό το χάρισμα σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Όμως, επειδή είναι μυστήριον ο Λόγος του Θεού ή στην Εκκλησία και είναι μυστήριον η καθοδήγηση των ψυχών μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι απόλυτα μόνο έργο της προσωπικής ας πούμε καταστάσεως του διδασκάλου. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι ο Χριστός είχε μαθητές. Τέλειος διδάσκαλος ο Χριστός, έτσι, ανεπανάληπτος. Όμως, οι μαθητές του, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και οι υπόλοιποι τον εγκατέλειψαν. Δεν ήταν ατέλεια του διδασκάλου, αλλά ατέλεια των μαθητών. Για αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία, βλέπετε, έχει τα μυστήρια, παραδείγματος χάρη, τελούνται ανεξαιρέτως της αξιότητος ή της αναξιότητος του ιερέως. Τελούνται τα μυστήρια. Δηλαδή, ένας Άγιος Ιερέας κάνει ακριβώς το ίδιο μυστήριο, την ίδια δύναμη του μυστηρίου με τον πιο αμαρτωλόν ιερέα. Έτσι, διότι το Πνεύμα του Άγιον τελεί τα μυστήρια και όχι η αρετή του ιερέως. Όσον αφορά όμως την καθοδήγηση της πνευματικής ζωής, εκεί έχουμε μία περισσότερη λεπτότητα στην γνώση που κατέχει ο Πνευματικός Πατέρας. Αλλά και εκεί ακόμα, εάν ο πιστός προσέρχεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού και με προσευχή ερωτά τον Πνευματικό, τότε θα λάβει από τον Πνευματικό την απόκριση του θελήματος του Θεού, έστω και αν ο Πνευματικός δεν έχει, ας πούμε, πνευματική κατάσταση, διότι εκεί ενεργεί το μυστήριο της υπακοής, της εντολής του Θεού. Και αν πλησιάζουμε και ρωτούμε Αγίους Πνευματικούς και όμως εμείς δεν είχαμε πνευματική κατάσταση τέτοια ώστε να δεχθούμε το θέλημα του Θεού, τότε δεν πρόκειται να το μάθουμε, έστω και ο Πνευματικός μας είναι ακόμα προφήτης. Δηλαδή, στην Εκκλησία η διδασκαλία του Λόγου του Θεού και η είσοδος του Λόγου του Θεού στην καρδία του ανθρώπου και στην πορεία της πνευματικής ζωής δεν είναι μόνο έργο ανθρώπινων, ώστε αν έχουμε έναν καλό, ας πούμε, ιεροκήρυκα, όλα παν καλά, και αν έχουμε έναν κακό, όλα παν κακά. Όχι. Είναι και τα δύο μαζί. Και του διδασκάλου η αρετή και των ακουόντων η διάθεση. Και αν υπάρχει διάθεση πνευματική από μέρους αυτών που ακούει, τότε ο Θεός δεν θα τον αφήσει τον άνθρωπο να πλανεθεί. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι αυτός που διδάσκει και οδηγεί άλλους δεν τρόποται να κατακρίνεται εάν κατέχεται από αναισθησία και άλλα λέει και άλλα κάνει. Εάν και αυτός βρίσκεται στο κλίμα της μετανοίας για τις ατέλειές του, και αν όλοι μας είμαστε άνθρωποι μετανοούντες για τα λάθη μας, τότε να μην φοβόμαστε. Ο Θεός θα καλύψει τα κενά. Εάν όμως δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε τα χάλια μας, τότε και διδάσκαλοι να μην είμαστε, πάλι χαμένοι βρισκόμαστε. Ναι. Μισό λεπτό για να ακούγει η άλλη. Ο Άγιος Σιλουανός έλεγε, δεν αρκεί ο άνθρωπος να πιστεύει στο Θεό, αλλά να το γνωρίζει κιόλας. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Οι γνώσεις του Θεού είναι η εμπειρία του Θεού. Αυτό είναι, όπως λέγαμε και χθες, οι γνώσεις στην Εκκλησία δεν είναι μια διανοητική κατάσταση, αλλά μια εμπειρική κατάσταση. Είναι μετοχή στην χάρη του Θεού, στην Θεία Χάρη, η μετοχή στον Θεό, στη χάρη του Θεού. Αυτό είναι η γνώση του Θεού. Είναι η εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό.
ο Απόστολος Πέτρος τον απαρνήθηκε και οι άλλοι οι Απόστολοι τον εγκατέλειψαν. Γιατί μόνον ο Ιούδας, ο οποίος ήταν μες στα σχέδια του Θεού να κάνει του την προδοσία και να οδηγήσει τον Χριστόν στη Σταύρωση, αυτός έπεσε από τα μάτια, από το αξίωμα των Αποστόλων, ενώ οι άλλοι όχι. Ναι. Διότι απλούστατα ο Ιούδας δεν μετενόησε. Εάν μετανοούσε, οπωσδήποτε θα απεκαθίστατο εις το αξίωμα του Αποστόλου. Οι άλλοι, ο Πέτρος, ας πούμε, έκλαυσε πικρός και μετενόησε και του δόθηκε η άφεση. Ο Ιούδας όχι μόνο δεν μετενόησε, αλλά και αυτοκτόνησε στο τέλος. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αποκατεστάθηκε. Και πρέπει να ξέρετε ότι ο Ιούδας δεν πρόδωσε τον Χριστό επειδή έτσι ήθελε ο Θεός να τον προδώσει, αλλά επειδή θα τον πρόδιδε, γι' αυτό και το είπε ο Θεός εκ των προτέρων. Δεν καθόρισε ο Θεός την τύχη του Ιούδα. Ο Ιούδας καθόρισε την πορεία του στον κόσμο αυτόν. Σε όλους υπάρχει πάντοτε η μετάνοια. Αν μετανοούσε, οπωσδήποτε ο Θεός θα τον αποκαθιστούσε. Μισό λεπτό. Πού είναι ο Άγγελος? Ψάχνουμε για τον Άγγελο. Εντάξει. Είναι και το όνομα του τέτοιο. Είναι Άγγελος. Τώρα έχει πάνω κάτω. Άτε Άγγελε, κάνε δουλειά σου. Ξέρουμε, Πάτερ, ότι η προσευχή είναι η άμεση επικοινωνία μας με τον Θεό. Μπορείτε να μας πείτε πώς πρέπει να προσευχόμαστε για να πετυχαίνουμε αυτή την επικοινωνία, δηλαδή ποιες προϋποθέσεις πρέπει να είναι εκεί για να μην χάνουμε ούτε τη συγκέντρωση μας, ναι, και να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Βέβαια, το να πώς πρέπει να προσευχόμαστε είναι κάτι που μπορεί να μιλάμε για μέρες, για ώρες, για χρόνια και όλη μας η ζωή. Με δύο λόγια, επειδή είναι και το περιεχόμενο της χθεσινής, δηλαδή της ομιλίας που κάνουμε την Τετάρτη, είναι πιο ειδικά για την προσευχή συνήθως, αλλά με δύο λόγια πρέπει να ξέρουμε πρώτον ότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε νουν ανθρώπινον, ασθενή, ο οποίος δεν μπορεί να μην διασκορπίζεται. Είναι φυσικό μεταπτωτικό φαινόμενο ο σκορπισμός του νου κατά την ώρα της προσευχής. Ο αγώνας έγκυται στο να τον επαναφέρουμε πίσω. Δεν πρέπει αυτό να μας απογοητεύει. Η τέχνη της προσευχής είναι να προσευχόμαστε με μετάνοια και ταπείνωση. Αυτό είναι με δύο λόγια. Ναι, διότι δεν συνειδητοποίησαμε ότι το πανπρόβλημα μας, το πρόβλημα μας δεν είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει για μια ώρα όταν στο σπίτι μας έχω μια δυσκολία ή ήταν άρρωστο το παιδί μας ή εμείς ξέρω κτλ. Αλλά το πρόβλημα μας, το οποίο πρέπει να μας συνέχει πάντοτε και συνήχε τους Αγίους, ήταν η απουσία της χάρης τους από την ψυχή τους. Οπότε να τους συνήχε τόσο ώστε αυτό που εμείς το αισθανόμαστε για μια ώρα όταν κεγόμαστε στην δυσκολία, αυτό το αισθανόταν για όλη τους τη ζωή. Διότι η αίσθηση της απουσίας, της απομακρύσεώς τους από την αγάπη του Θεού, τους συνήχει κατά τέτοιον τρόπο ώστε καίγονται πραγματικά προκειμένου να βρουν το Θεό μέσα τους. Γι' αυτό προσεύχονται οι Άγιοι με τόση θέρμη. Εάν έχουμε μετάνοια, δηλαδή επίγνωση ότι βρισκόμαστε μακράν του Θεού και έχουμε άμεση ανάγκη από το έλεος του Θεού για την σωτηρία μας, τότε αυτή η αίσθηση της μετάνοιας συνέχει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να σκορπιστεί ο νους του. Αλλά είμαστε, πάλι το ξαναλέω, άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς και είμαστε αδύνατοι, γι' αυτό ας προσευχόμαστε όπως μπορούμε. Όπως μπορούμε, και ο δυνατός Θεός θα δει τον κόπο μας, την πρόθεσή μας, την προθυμία μας και θα ενισχύσει τον νου μας σιγά σιγά ώστε να προσεύχεται σωστά.